Απαράδεκτο χαρακτηρίζει ο Πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ το γεγονός ότι εκείνος και οι συνάδελφοί του από άλλα πανεπιστήμια έμαθαν πως καταργούνται τα 36 από τα 37 νέα τμήματα πριν καν λειτουργήσουν. Σε ό,τι αφορά στο ΕΛΜΕΠΑ, τα τμήματα είναι 6 και είχαν συσταθεί με απόφαση του Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Γαβρόγλου, τα οποία η Νίκη Κεραμέως δεν προώθησε ποτέ προς λειτουργία για να έρθει ο Κυριάκος Πιερακάκης, όπως φαίνεται να τα καταργήσει. Και μαθαίνουμε απρόσμενα, χωρίς καμία ειδοποίηση, χωρίς κανένα διάλογο, χωρίς καμία απολύτως επικοινωνία, ότι προτίθεται η κυβέρνηση να καταργήσει τα συγκεκριμένα τμήματα. Πρόκειται για τα τμήματα επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων στο ΕΛΜΕΠΑ, φυσικής αγωγής και αθλητισμού στον Άγιο Νικόλαο, μηχανικών βιοιατρικής στο Ηράκλειο, μουσικών σπουδών στο Ρέθυμνο, φυσικοθεραπείας στην Ιεράπετρα και χημικών μηχανικών στα Χανιά. Το οποίο βέβαια ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς η κυρία Κεραμέως σε προγενέστερο χρόνο επέλεξε να δώσει το συγκεκριμένο τμήμα στο Πολυτεχνείο Κρήτης και όχι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά τα τμήματα έχει γίνει προεργασία ετών με επιτροπές στα πανεπιστήμια. Έχουν προβλεφθεί τουλάχιστον 8 θέσεις καθηγητών για κάθε τμήμα, ενώ έχουν γίνει και συνεννοήσεις με τους Δήμους για τη λειτουργία τους, για την παραχώρηση, για παράδειγμα, στο ΕΛΜΕΠΑ χώρων σε Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Αναφέρω το παράδειγμα του Δήμου Ρεθύμνης, ο οποίος έχει παραχωρήσει στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έκταση στην Πανεπιστημίου Πορτογάλου για να ανεγερθεί η νέα σχολή μουσικής και οπτοακουστικών τεχνολογιών. Το Πανεπιστήμιο έχει συντάξει χωροταξική μελέτη για τα δύο τμήματα της σχολής και ξαφνικά το τμήμα μουσικών σπουδών καταργείται. Δοθεί και στο Δήμο Αγίου Νικολάου έκταση για περίπου 30 χρόνια, έχει γίνει παραχώρηση. Έχει εγκριθεί κτηριολογική μελέτη παλαιότερα για την ανέγερση και φοιτητικής εστίας στο συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στην οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες. Οι Πρυτάνης δεν θα αφήσουν όλες αυτές τις προσπάθειες να πάνε χαμένες για να τις καρποθούν ιδιωτικές σχολές, όπως τονίζουν, και θα επιδιώξουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς αλλά και με τον ίδιο τον Κυριάκο Πιερακάκη, καθώς δεν σκοπεύουν να μείνουν στη σιωπή. Εγγράφως και τηλεφωνικά έχουμε επικοινωνήσει με τη γραμματεία του από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Έχει μεσολαβήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, στο οποίο ο κύριος Πιερακάκης έχει επισκεφθεί το Ηράκλειο, έχει επισκεφθεί την Κρήτη, δεν συναντήθηκε με τους Πρυτάνης των Πανεπιστημίων στο Ηράκλειο, καθώς η επίσκεψή του, όπως αναφέρθηκε, αφορούσε θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναμένεται η συνάντηση, αλλά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τετελεσμένα γεγονότα.